στη ζέστη, και στο φως κάνει μια προσευχή και ακούει τον κόσμο να ραγίζει ενώ κοιμάται. Το έργο που παρουσιάζουμε στις 29 και 30 Ιουλίου στη Μικρή Επίδαυρο λέγεται «Η ρημάδα η ζωή». Ρημάδα με γιώτα. Γιατί είναι ένα ποίημα σε ομοιοκαταληξία, γραμμένο από τον Γιώργο Κοροπούλη, ένα εξαιρετικό κείμενο. Ένας κατεστραμμένος άνθρωπος, ταραγμένος μάλλον, που ζει σε μια ταραγμένη εποχή, καλή ώρα, προσπαθεί να σταθεροποιήσει κάπως τον εαυτό του, τη μνήμη του, τη ζωή του, να μας μιλήσει για τη ζωή του. Δεν το κάνει άμεσα ο ίδιος, το κάνει διαμέσου ενός αφηγητή, που δεν ξέρουμε κιόλας αν είναι αφηγητής της ζωής κάποιου άλλου ανθρώπου ή της δικής του. Είναι μια διχασμένη προσωπικότητα. Και ο αφηγητής και ο ήρωας τον οποίο παρουσιάζει. Ο βασικός διχασμός είναι ότι είναι ανάμεσα στο αν ζει τη ζωή του ή αν την παρατηρεί, ή αν την περιγράφει ή αν τη σκηνοθετεί κιόλας. Είναι, ας πούμε, θα λέγαμε μια παροδία του λυρισμού. Και το εργαλείο, το βασικό, το υποκριτικό του αφηγητή είναι μια λεπτή ειρωνία. Στο εδόλιο εδώ στέκεται κάποιος που έχει μάθει να ξοδεύεται σε δύο παράλληλες ζωές. Και αυτό το κρίμα παίρνει επάνω του, δίγοντας σας σε ρήμα μια ιστορία πικρή που ανέκαθεν θυμόταν πως εξ αρχής σαν διπλό νήμα εκτυλισσόταν μια ιστορία για εκείνο και εκείνη σε μια παρτίδα που ήδη παίχτηκε ερήμη και ξαναπαίζεται σε όλο και πιο πρόχειρα αντίγραφα. Σκηνοθετώ τον εαυτό μου. Αυτό δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό δεν είμαι και μόνος μου αυτή τη στιγμή στην Επίδαυρο. Είναι όλοι οι συνεργάτες μου μαζί μου και πίσω από μένα και μέσα στην προσπάθειά μου. Και το λέω αυτό με πολύ συγκίνηση και με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς. Το ξέρω.